Θα ελέγξω να πάρω στην αίθουσα αυτά. Εντάξει, κορίτσι μου. Καλή επιτυχία. Με το δελτίο εξεταζομένου και τις ταυτότητες στο χέρι, οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων λαμβάνουν τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνονται στις αίθουσες στην εκκίνηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Έχεις άγχος σήμερα? Όχι τόσο άγχος, αγωνία περισσότερο. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων μόλις πήραν θέση στα θρανία τους και περιμένουν τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων για να δώσουν το μάθημα των νέων ελληνικών, ώστε να δώσουν τη μάχη για να διεκδικήσουν μία από τις 68.574 θέσεις στα ελληνικά πανεπιστήμια. Κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο για την ιστοσελίδα του σχολείου τους για τη συμβολή του εθελοντισμού στην αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων και το ρόλο του σχολείου και να απαντήσουν σε ερωτήσεις σε ποίημα του Μπρέχτ. Πάρα πολύ εύκολα. Δεν είναι τόσο δύσκολα όσο τα περίμενα. Τα θέματα ήταν σαφώς διατυπωμένα, βατά, ανάλογη δυσκολία με τα περσινά, αυτά που λέμε σως. Πιστεύω. Ήταν περίεργο ποίημα. Είχε σχέση με τον εθελοντισμό, αλλά ήταν δύσκολο. Συνολικά, περίπου 90.000 υποψήφοι εξετάζονται φέτος, ενώ αύριο τη σκητάλη παίρνουν οι μαθητές των γενικών λυκείων, που διαγωνίζονται στο μάθημα νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Πήγα να κάνω ένα βίντεο για να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις Πανελλήνιες, αλλά οι συνεργάτες μου είπανε σταμάτα. Τι πας να κάνεις, καλή επιτυχία και σε μόνος τους αντιπάλους. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Με χιουμοριστική διάθεση και αυτοσαρκασμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στους υποψηφίους με νέο βίντεο στο TikTok. Εύχομαι καλή δύναμη, κουράγιο, ψυχραιμία. Η σημερινή ημέρα δεν αποτελεί το τέλος μιας πορείας, αλλά την εκκίνηση νέων αγώνων. Καμία μάχη, ανεξαρτήτως της έκβασής της, δεν καθορίζει την πορεία της ζωής μας. Στο πρόγραμμά μας έχουμε τη θέση του Εθνικού Απολυτηρίου. Τι είναι το Εθνικό Απολυτήριο? Είναι η προσπάθεια, επίκεντρο της παιδείας στη χώρα μας, να ξαναγίνει το δημόσιο σχολείο. Ξέρουμε πως αυτή η μάχη θα ήταν πιο εύκολη για όλους τους υποψηφίους, αν υπήρχε η δυνατότητα κατοχύρωσης της βαθμολογίας σε μαθήματα και επανάληψης της εξέτασης σε άλλα, τα επόμενα έτη. Και μην ξεχνάτε, τις πιο όμορφες μέρες σας δεν τις έχετε ζήσει ακόμη.